Καταλαβαίνω λοιπόν τι γίνεται. Και έμεινα εγώ έκπληκτος όταν άκουσα ότι καλά, η Άγκυρα του στέλνει με τα λεφτά, τα κρατικά κλπ. Τα δύο μεγάλο κόμματα είναι δυνατόν να νοικιάζουν αεροπλάνα και να φορτώνουν από την Τουρκία αυτούς τους ανθρώπους να τους πηγαίνουν εκεί πέρα, οι οποίοι πηγαίνουν με συγκεκριμένο στόχο να ψηφίσουν συγκεκριμένους βουλευτές. Γιατί έγινε και στο διότι ο Τούρκος ψηφίζει, λέει, μόνο Τούρκο. Και επειδή μερικά πράγματα δεν καταγράφονται στις κάμερες, αλλά τα ζούμε εμείς οι δημοσιογράφοι, θέλω να ρωτήσω τη Μαργαρίτα. Στην Κομωτινή και στην Ξάνθη που πήγες, τι ήταν εκείνο το βασικό που ένιωσες, αντελήφθηκες και δεν καταγράφηκες στην κάμερα? Πήγαμε καταρχάς δύο μέρες εκεί. Ήταν αρκετές για να περιγράψουν αυτό το συνέστημα του να περπατάς σε ελληνικό έδαφος και να μην ακούς πουθενά ελληνικά. Πήγαινα στους ανθρώπους να τους ζητήσω να μιλήσουμε, να μου πούν πώς είναι η κατάσταση εδώ και μου μιλάγανε στα τουρκικά. Πέρναγε ο κόσμος στις πλατείες, χαιρετούσαν τουρκικά. Είναι φοβερό αυτό. Είναι το βασικότερο αυτό που με έκανε την περισσότερη εντύπωση. Δεύτερον, συζητούσαμε πάρα πολλούς Έλληνες στρατιώτες. Ξαφνικά εκεί που κάναμε την κουβέντα και μου λέγανε πώς ζουν, ποιες είναι οι δυσκολίες, ξαφνικά μου λέγανε, ξέρεις, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Βλέπεις, έρχονται μουσουλμάνοι. Γιατί σίγουρα θα έλεγαν κάτι που μπορεί να τους έφυγε, χωρίς βέβαια να το θέλουν. Οι άνθρωποι εκεί ζουν μονιασμένοι. Χριστιανοί, μουσουλμάνοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα στη συνύπαρξη. Το τι πεις φοβούνται? Φοβούνται τη γραμμή που έχει χωρίσει τη Θράκη σε δύο στρατόπεδα. Είναι το εμείς και οι άλλοι. Εμείς δηλαδή οι χριστιανοί, οι άλλοι οι μουσουλμάνοι. Όταν μπαίνεις σε δύο τέτοιες κατηγορίες, υπάρχει ήδη μία απόσταση. Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι δεν ανήκεις στην άλλη ομάδα, άρα είσαι σίγουρα κάτι διαφορετικό. Ναι. Αυτό είναι μία γραμμή που έχει δοθεί από την Άγκυρα, την υλοποιεί το τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή. Συνδράμουν σε όλη αυτή την προσπάθεια τουρκόφωνες εφημερίδες, κρατικά κανάλια, TRT κτλ. Και νομίζουν οι άνθρωποι ότι έχουν πρόβλημα, ενώ στην ουσία δεν έχουν. Πώς βλέπουν τα TRT, για πες το. Ορίστε. Πώς βλέπουν οι μουσουλμάνοι τα τουρκικά κανάλια στη Θράκη? Και δεν μπορούν να δουν υπομάκια ελληνικά κανάλια. Ναι, επίσης είναι και αυτό που τους δίνουν δωρεάν δορυφορικά πιάτα, να βλέπουν οι Τούρκοι, ναι, όπως δηλώνουν οι ίδιοι, εν πάση περιπτώσει, για μένα είναι μουσουλμανικές μειονότητες. Αλλά υπομάκια δεν μπορούν να δουν ούτε Alter, ούτε Net, ούτε Mega, ούτε Antenna, ούτε κανένα τα καρδιά κανάλια. Στην ΔΕΗ πληρώνουν όμως έρθει. Για να δούμε την τραγωδία. Αυτή είναι η προπαγάνδα. Τους δίνουν δωρεάν τουρκικά δορυφορικά πιάτα. Το προξένιο, πας εκεί, χαρτάκι, πάρε το πιάτο σου και φύγε. Και το συνδέουν και οι ίδιοι. Δωρεάν. Γιατί τα βιβλία. Τα βιβλία που έρχονται από την Τουρκία. Έτσι. Δηλαδή, κοιτάξτε κύριε Καταβέλα, το θέμα είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Από ποια έννοια? Ακούστε τι είπε. 600.000 ζουν εκεί. Mm-hmm. Ξέρετε ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που έφυγαν όταν θεώρησαν ότι δεν είναι Έλληνες, είναι κάτι άλλο και φύγανε εκεί και σπήραμε το άρθρο 19 του κώδικα δικαιολογίας. Αυτοί είναι 600.000 βασίλειοι. Και είσαι νομικός και ξέρετε από μένα. Όπως ισχύει και στους ψευδοκοπιανούς που είχε κάνει ένα θέμα εσύ παλιότερα. Αν λοιπόν αρθεί το άρθρο 19 που λέει ο Γιώργος Παδρέου πρόσφατα και όλο Βέρδος, ο Ανδρέας. Και το είπα του Ανδρέα προσωπικά γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ. Σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα πάρουν πίσω την Ιθαγένεια και θα μπορούν να έρθουν 600.000 εδώ και να ψηφίσουν και να ρίξουν περιουσίες. Έχω άτομο, κύριε Καρπενάρε. Όχι, καθόλου. Να λοιπόν το Πασόκ δεν πρέπει να κάνει τα λάθη. Αυτά λοιπόν, τα λάθη. Θα κουβεντιάσουμε το θέμα αυτό. Είναι πολύ μεγάλο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Να ολοκληρώσουμε λοιπόν αυτό το ρεπορτάζ που κάναμε στη Θράκη για να παρουσιάσουμε και το παρασκήνιο σε αυτή την υπόθεση. Ποιος το υποκινεί και γιατί, ποιοι χρηματοδοτούν αυτή την υπόθεση και μιλάμε για κάποιους 15.000 ανθρώπους που ξαφνικά εμφανίστηκαν το Σάββατο στην Κομωτινή και στην Ξάνθη, προερχόμενοι από την Τουρκία, με χρήματα του τουρκικού κράτους, με πούλμα που είχαν βάλει από την Τουρκία, είτε από την περίφημη MIT, που είναι η γνωστή αυτή έτσι, μυστική οργάνωση των Τούρκων, είτε από διάφορες οργανώσεις δίθεν Τούρκων της Θράκης, που δεν υπάρχουν Τούρκοι στη Θράκη, υπάρχουν Έλληνες στη Θράκη. Εν πάση περιπτώσει, έτσι λέγονται οι οργανώσεις αυτές. Και επειδή υπήρχε ένα κενό τις ημέρες εκείνες, λόγω προεκλογικού αγώνα και εκλογών που είχαμε την Κυριακή, ουδείς ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Καμία διαμαρτυρία δεν υπήρξε, διότι το σύνθημα Τούρκος πάει στη Θράκη να ψηφίσει Τούρκο για την Ελληνική Βουλή, αντιλαμβάνεστε ότι είναι τουλάχιστον προκλητικό. Πάμε λοιπόν στην Θράκη για δεύτερη φορά και μετά θα έχουμε πολλά να πούμε. Ένα καλωστημένο σχέδιο από την Τουρκία. Στόχος της Τουρκίας ήταν να βγάλουν οι μουσουλμάνοι της Θράκης, είτε ζουν στην Ελλάδα είτε στην Τουρκία, τρεις δικούς τους βουλευτές στη νέα Ελληνική Βουλή. Και το σχέδιο
στήθηκε από τις κρατικές υπηρεσίες της Άγκυρας. Πρώτο, ξεκίνησε το κρατικό τουρκικό κανάλι TRT όλη την περασμένη προεκλογική εβδομάδα με συνεχή σποτς στο πρόγραμμά του να καλεί τους Τούρκους της Θράκης, όπως έλεγε, να ψηφίσουν μόνο Τούρκους υποψήφιους. Κύριε Γιάννη, σίγουρα θα έχετε ακούσει το τηλεοπτικό σλόγγαν που προβάλλεται από το τουρκικό κρατικό TRT. Τούρκος δίνει ψήφο σε Τούρκο. Ναι. Ποια ήταν η σημασία, δηλαδή, στο άκουσμα αυτών των λέξεων? Καταρχήν δεν υπάρχουν Τούρκοι. Υπάρχουν μουσουλμάνοι, κατά 65% ελληνογενείς, κατά 15% αιγυπτιογενείς και πολύ λίγοι οι οποίοι μπορεί να λέγονται αλλαξοπιστήσαντες, ντονμέδες κατά την τουρκική. Δεν υπάρχουν μόνο μουσουλμάνοι, Έλληνες, αισθάνονται Έλληνες, δέχονται την πίεση από αλλού και για να λένε ότι είναι Τούρκοι. Αισθάνομαι πολύ ντροπή για τα κόμματα που δέχονται τους υποψήφιους βουλευτές να αποκαλούνται ότι είναι Τούρκοι. Μετά την τουρκική κρατική τηλεόραση ήρθε η ώρα του Συλλόγου Αλληλεγγύης Τούρκων Δυτικής Θράκης που εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη και οργάνωσε με χρήματα του τουρκικού κράτους τη μετακίνηση των χιλιάδων μειονοτικών που νιώθουν Τούρκοι προς τη Θράκη για να ψηφίσουν. Κύριε Μουσταφά, εσείς γεννηθήκατε στην Κομωτινή? Ναι, εντόπιος Κομωτινές είμαι. Και πότε φύγατε από εδώ? Περίπου 20 χρόνια. Δουλειά μου εκεί πέρα, έχω βιοτεχνία και μέχρι να βγω σύνταξη θα είμαι εκεί πέρα και μετά θα γυρίσω πάλι πίσω. Πόσα άτομα περιμένετε να έρθουν σήμερα? Μου πάτε γύρω στα 4 με 5 λεωφορεία. Όχι, περίπου μαζί είπανε 70 λεωφορεία. 70 λεωφορεία? Για εκλογές. Μπορεί και πάνω από 10.000 άτομα. Μπορεί. Γιατί θέλουμε να κάνουμε δουλειά μας. Τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν οι ψηφοφόροι από την Τουρκία την κατήφθηνε ο σημειοφόρος της ανθεληνικής προπαγάνδας για τη Δυτική Θράκη, που είναι ο Σύλλογος Αλληλεγγύης Τούρκων Δυτικής Θράκης. Είναι αυτός που έστειλε με τα πούλμαν τους μειονοτικούς στη Θράκη και καθοδηγεί 36.000 περίπου μειονοτικούς ψηφοφόρους στη Ροδόπη και 33.000 στον νομό Ξάνθης για να ψηφίζουν συγκεκριμένους μουσουλμάνους βουλευτές, ώστε στη νέα Ελληνική Βουλή να υπάρχουν τρεις τέτοιοι βουλευτές. Μοιρασμένος ο κόσμος εδώ, δηλαδή στην Κομωτινή. Οι μουσουλμάνοι δηλαδή θα υποστηρίξουν τους μουσουλμάνους και οι χριστιανοί ορθόδοξοι θα υποστηρίξουν τους Έλληνες χριστιανούς. 99,9% οι μουσουλμάνοι θα υποστηρίξουν τους μουσουλμάνους. Έχετε γράψει στην εφημερίδα ότι όποιος μουσουλμάνος ψηφίσει Έλληνα χριστιανό έχει μολυσμένο αίμα. Αυτό να το διευκρινίσω λίγο. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Στο άρθρο που έχω γράψει, το λέω, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος Τούρκος να πάει να δώσει, ή μουσουλμάνος όπως λέτε, ψήφο σε έναν Έλληνα, το οποίο θα αμφισβητήσω για το αίμα που έχει μέσα στις φλέβες του. Γιατί από τη στιγμή που η θρησκεία μας το λέει ότι ναι, δεν πρέπει να φύγουμε από το τέτοιο μας, δηλαδή αυτό που έχουμε πάρει μια απόφαση, έτσι. Αυτό είναι συνδεδεμένο με τη θρησκεία. Δεν μπορούμε δηλαδή να αμαρτήσουμε κατά κάποιο τρόπο. Με αυτό το σκεπτικό είπα, ότι δεν είναι, από εμάς ή έχει χαλασμένο αίμα, το χαλασμένο κάπως διαφορετικά. Να μάθει όλη η Ελλάδα. Ναι, είμαι μουσουλμάνος, το θρησκεύω. Αυτό μου ανήκει καθαρά. Αυτό είναι ανάμεσα στο Θεό και σε μένα, έτσι. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας. Αλλά από εκεί πέρα, τι είμαι εγώ? Έλληνας δεν είμαι σίγουρα. Σίγουρα δεν είμαι Έλληνας. Από τη στιγμή που γεννιέμαι, στο αυτί μου ακούω, η μάνα μου μιλάει τουρκικά. Ένας άλλος στόχος των εισβολέων ψηφοφόρων από την Τουρκία ήταν την περασμένη εβδομάδα να παρασύρουμε το μέρος τους και τους πομάκους της Θράκης που έχουν αφηθεί στην τύχη τους πάνω στα βουνά από τις τελευταίες ελληνικές κυβερνήσεις. Αλλά οι ηρωικοί πομάκοι αντιστάθηκαν στις τουρκικές σιρήνες. Μπορεί στην Ελλάδα η ανεργία να είναι γύρω στο 10-15%, στον νομό Ξάνθης και στην ορεινή περιοχή στους πομάκους, και μιλάω για ένα πληθυσμό 35-40.000. Η ανεργία είναι πάνω από το 50% στους άντρες και αγγίζει τα 100% στις γυναίκες. Ας πούμε, αυτή τη στιγμή στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης ένα οδοντιατρίο δεν υπάρχει. Ας πούμε, άμα σε πονέσει το πόδι, δεν θα βρεις. Πρέπει να κατεβείς 50 και 60 χιλιόμετρα να κατεβείς την πόλη, ας πούμε, να βγάλεις ένα δόντι. Άμα σε πονέσει το κεφάλι, μια ασπιρίν δεν έχει ένα φαρμακείο να πάρεις. Κάποιοι στήσανε αυτή την παγίδα ούτως ώστε να μας διαχωρίσουν. Γιατί?
Τι θα πει, ας πούμε, τι θα πει μουσουλμάνος και εκλέγουμε τους μουσουλμάνους και τους χριστιανούς. Δεν είμαστε μια πολιτεία. Δεν είναι ελληνικό κοινοβούλιο. Πώς θα πάει, ας πούμε, ο κύριος Ιλχάν, η κυρία Καραχασάν ή ο κύριος Χατζη Οσμάν και θα πει ότι δεν είναι ελληνικό. Τι δουλειά έχει στο ελληνικό κοινοβούλιο, αν δεν είναι Έλληνας. Και άμα δεν είναι Έλληνας, να μην πάει. Και αν οι αρχηγοί τους δέχονται, ας πούμε, ότι δεν είναι Έλληνες, να μην τους δεχτούν. Δεν αξίζουν να είναι ούτε ο Παπανδρέου αρχηγός, ούτε ο Καραμαλής αρχηγός. Αν τους δέχονται ότι δεν είναι Έλληνες. Εγώ, σαν Έλληνες Θρακιώτες, αυτό αισθάνομαι. Έχει δίκιο. Τι έχει δίκιο. Αυτό πρέπει να το επαναλαμβάνεται συνέχεια. Ναι. Αυτή τη σκηνή πρέπει να επαναλαμβάνεται συνέχεια. Δηλαδή, σου λέει, αφού το δέχονται αυτοί, δεν πρέπει να λέει. Έτσι ακριβώς. Πολύ σωστά. Τι με λένε, είμαι Έλληνας. Εάν δέχονται ότι. Όλα γίνονται για την ψηφοδελτία. Οι Τούρκοι ψηφίζουν Τούρκο, άρα ο μουσουλμάνος που θα μπει στη Βουλή ουσιαστικά είναι Τούρκος για αυτούς που ψηφίζουν. Πώς τον δέχονται να πούμε. Μα το δηλώνουμε κιόλας. Είναι Τούρκοι. Με αυτό είπα. Αισθάνομαι μεγάλη ντροπή τα κόμματα να δέχονται δικούς τους βουλευτές που λένε ότι είναι Τούρκοι. Έτσι είπε ο άνθρωπος. Ο μοναδικός που μίλησε σωστά είναι. Χωρίς να είναι δογματικός.